κάνετε, πώς είστε, καλωσορίστε στο κανάλι μου και σε ένα ακόμη βίντεο. Για όσους δεν το γνωρίζετε, εγώ είμαι η Θάνια, ασχολούμαι επιτοπλίστων με θέματα διακόσμησης και DIY. Οπότε, αν σας αρέσει η θεματολογία, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή σε αυτό το κανάλι. Πατήστε και το καμπανάκι κουδουνάκι ακριβώς δίπλα για να έχετε ενημέρωση κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο και να μην ψάχνεστε δίκως και ασκόπος. Σας περιμένω στα σχόλια εδώ από κάτω με τις εντυπώσεις σας, γενικότερα τα νέα σας και ό,τι άλλο θέλετε εσείς να μου πείτε. Επίσης, θα χαρώ πάρα πολύ να με βρείτε στο Instagram, όπου υπάρχει πληθώρα υλικού εδώ από τη Σαντορίνη γενικότερα και από την καθημερινότητά μας. Μπορείτε να με βρείτε και στο Facebook, μπορείτε να με βρείτε στο Pinterest, αλλά και στο DECOR. Σας έχω ήδη ξεκινήσει μία σειρά εδώ στο κανάλι που πηγαίνω σε διάφορα μαγαζιά και σας τραβώ διάφορα πλάνα, σας δείχνω πραγματάκια τα οποία τα βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέροντα και θεωρώ ότι μπορεί να ενδιαφέρουν και εσάς εκεί έξω να πάτε να ψωνίσετε ή να πάτε να ψωνίσετε τα καταστήματα, αλλά να βρείτε και κάποια πράγματα online και να τα παραγγείλετε και να σας έρθουν στο σπίτι, στην πόρτα σας μπροστά. Έτσι, απλά, λιτά και απέριτα, πάρα πολύ χαλαρά όμως, μα πάρα πολύ χαλαρά. Και σήμερα ανεβάζουμε καινούριο βιντεάκι από IKEA. Σας πάω IKEA, επεισόδιο νούμερο 2. Σας άρεσε πάρα πολύ το επεισόδιο νούμερο 1, θα το ανεβάσω με μια καρτούλα τώρα. Να είναι από εδώ. Όπου και να είναι, εσείς μόλις βγει αυτό εδώ, πατήστε πάνω, κάντε μια παύση, πηγαίνετε σε εκείνο το βιντεάκι να δείτε αρχικά τα πρώτα πράγματα που είδα στο IKEA και έλατε να συνεχίσουμε μαζί σε αυτό το βιντεάκι με τα υπόλοιπα. Βάλτε, έχουμε πει, βάλτε το τσάι σας, βάλτε το καφέ σας, βάλτε το ποτό σας, το κρασάκι σας, το κοκτέιλάκι σας, την πυρίτσα σας. Πώς έχω ξεχάσει εγώ την πύρα και δεν τη λέω καθόλου, και δροσερή και... Βάλτε εσείς και το χυμό σας, το smoothie σας τέλος πάντων, το super duper wow, το δικό σας εκεί, το υγιεινό. Χαλαρώστε, μην είναι πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ και πάμε να κάνουμε μαζί μια βόλτα στο IKEA. Ειλικρινά, αυτό το IKEA το έχει πάει σε άλλο level όσον αφορά την διακόσμηση. Έχει φέρει πάρα πολύ όμορφα κομμάτια, τα οποία σχεδόν αγγίζουν το, τι να πω, το κλασικό, θα έλεγα, ειδικά κάποια ποτήρια. Κάποια άλλα πράγματα τα οποία είδα, όπως κάποιες πολυθρόνες, τις οποίες τις θεωρείς ότι είναι πολυθρόνες γραφείου. Θεωρώ ότι έχει φανταστικές, εξαιρετικές επιλογές. Έχουν ανεβάσει πάρα πολύ την ποιότητα των υλικών. Και τέλος πάντων, επειδή γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ τα IKEA και μπορεί να μιλάω για άπειρες ώρες, πάμε απευθείας να κάνουμε τη βόλτα μέσα στο IKEA. Αυτά τα ποτήρια, τα deep grip, τα οποία ειλικρινά δεν χρειάζεται να δω καν την ετικέτα, βλέπω το σχέδιο και ξέρω τι είναι αυτά. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα μεγάλα τα ποτήρια, δηλαδή ό,τι είναι σε μεγάλο ποτήρι και να υπάρχει έτσι ένα μεγάλο περιθώριο, να υπάρχει αέρας γύρω-γύρω από το οποιοδήποτε ποτό θα πιούμε. Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτού του τύπου τα ποτήρια και τα συγκεκριμένα με αυτό το σχέδιο το οποίο έρχεται και γίνεται πρακτικά, κάνει μια πολύ κάθετη επιφάνεια στο ποδαράκι. Θεωρώ ότι αν είστε σε φάση που θέλετε να αγοράσετε τέτοιου τύπου ποτήρια, μην πάτε να ξοδευτείτε. Πάρτε αυτά από το IKEA, τα οποία δεν θα τα κλαίτε κιόλας. Υπέροχος συνδυασμός χρώματος για κουζίνα. Με τράβηξαν πάρα πολύ αυτά τα χειρούλια, τα δερμάτινα, τα οποία τα είχα δει και από το site. Και το set από αυτά έχουν 16,99-17 ευρώ τα δύο. Όμορφη επιλογή όχι μόνο για κουζίνα. Εντυπωσιακή επιλογή για κουζίνα, βέβαια νομίζω δεν θα είναι καθόλου πρακτική για κουζίνα, τολμώ να πω, το δερμάτινο το χερούλι. Πιο μοντέρνα κουζίνα, όπως και αυτή, στα σκούρα, στα μαύρα, επέλεξα να σας τη δείξω, αν και εφόσον ενδιαφέρεται κάποιος από εσάς και είστε έτσι σε αυτούς τους πιο σκούρους χρωματισμούς. Φανταστική επιλογή αν υπάρχει ο χώρος. Αρχικά να σας πω ότι αν υπάρχει ο χώρος στο σπίτι σας, μπράβο σας και συγχαρητήριά σας που έχετε αυτό το χώρο και μπορείτε να τοποθετήσετε στο κέντρο αυτή εδώ την νησίδα, τη μίνι, η οποία είναι τρομερή. Ο συνδυασμός χρωμάτων, σας το έχω ξαναπεί, ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Υπάρχει αυτή η βάση από κάτω, βάζεις κατσαρόλες, βάζεις τηγάνια, κάνεις μια ανοιχτή αποθήκευση. 4,99 την έχει την τιμούλα του, αλλά είναι ένα πλήρες έπιπλο το συγκεκριμένο. Στην ίδια σειρά με το προηγούμενο, στα 3,49, υπάρχει και αυτό εδώ το κομμάτι με το σιρτάρι και το butcher's block που λένε έτσι αυτό από πάνω, το κομμάτι ξύλου. Σας δείχνω και εδώ με 59,99 τον μανάβι, που δεν ήξερα τον λένε μανάβι, το άκουσα από εσάς σε κάποια σχόλια από κάτω ότι το λένε μανάβι. Αυτή τέλος πάντων την τροφοθή και αυτό το τρόλι λίγο που θα έλεγα τροφίμων, που έχω βάλει τα λαχανικά μου εδώ στην κουζίνα στο νησί και σας τον έχω δείξει, σας το έχω δείξει τέλος πάντων το συγκεκριμένο,
το τρόλι σε makeover κουζίνας που έχω κάνει εδώ. Το έχετε δει εκείνο το βίντεο, θα σας το αφήσω με link εδώ από πάνω να μπείτε να το δείτε. Κάντε μια μικρή παύση από εδώ, μπείτε να δείτε μια όμορφη θα έλεγα αλλαγή κουζίνας εδώ στο νησί. Τι επιλογές έκανα και για το χρώμα του τοίχου αλλά και για τα πόμολα τα οποία τα έχω φτιάξει μόνη μου. Μπείτε να τα δείτε και εκεί. Και σε μια αντίστοιχη λογική υπάρχουν και αυτά τα τρόλι στα 49,99 πιο φθηνά με 3 χρώματα, πράσινο, λευκό και μαύρο. Όμορφα, αυτά μπορείτε να τα τοποθετήσετε παντού. Μιλάμε και για το σπίτι, μιλάμε και για εργασιακό χώρο. Άνετα μπορούν να σταθούν οπουδήποτε, γιατί αποθηκεύουν πάρα πολύ πρακτικά πράγματα τα οποία μπορεί να χρειαζόμαστε. Τι να πω τώρα εγώ για αυτά τα καλάθια, τα οποία και αυτά έχουν τρομερό συνδυασμό. Γενικά ότι υπάρχει σε φυσικό ξύλο με κάποιο χρώμα μαζί, συνήθως μου αρέσει πάρα πολύ. Τρομερή επιλογή για να την έχετε, για να έχετε αυτά τα καλάθια ουσιαστικά όχι κρυμμένα μέσα σε κάποιο ντουλάπι. Θα τα έχετε κάπου τα οποία να φαίνονται, τα οποία βέβαια ταιριάζουν πάρα πολύ και με την επιλογή που σας δείχνω σε κρεβατοκάμερα εδώ ακριβώς στους ίδιους χρωματισμούς. Πόσο όμορφη κρεβατοκάμερα είναι αυτή. Πόσο όμορφη κρεβατοκάμερα είναι αυτή. Υπέροχη κρεβατοκάμερα με τα μπαμπού της, αυτά τα στοιχεία, και πάμε εδώ σε αυτή την παξ, την ντουλάπα η οποία είναι κλασική σειρά η οποία υπάρχει στα Ikea και έχει αυτό το μπαμπού, να το πεις, το τύπου story στις πόρτες της ντουλάπας. Πάρα πολύ όμορφες ντουλάπες και πάρα πολύ πρακτικές διότι ανοίγουν σειρώμενα. Υπάρχει άπειρη ποικιλία στο IKEA σε κομοδίνα, τα οποία ταυτόχρονα μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε και δίπλα από κάποιο καναπέ, σαν βοηθητικό τραπεζάκι, είναι στο δικό σας το γούστο. Άπειρη ποικιλία και πάρα πολλές επιλογές να επιλέξετε από λευκά, χρωματιστά, πιο μοντέρνα, λίγο πιο κλασικά, πιο καλοκαιρινά κομμάτια, πιο καλοκαιρινού ύφους κομμάτια και πιο χειμωνιάτικα, έτσι λίγο πιο βαριά. Έχει τα πάντα στο IKEA για να μπορέσετε να βρείτε. Και εδώ μου τράβηξε την προσοχή αυτό το γραφείο. Δεν ξέρω γιατί, μην με ρωτάτε ιδιαίτερα για ποιο λόγο μου τράβηξε αυτό το μικρό το γραφιάκι. Είχα λίγο στο νου τα γραφεία εκείνο το διάστημα που πήγα στο IKEA για να δω. Επίσης να πω σε αυτό το σημείο ότι βρίσκομαι στο IKEA του Κηφισού, αν ενδιαφέρεστε να ξέρετε, γιατί με ρωτάτε πολλές φορές σε ποιο IKEA έχει πάει, σε ποιο κατάστημα έχει πάει, γιατί έχει αρκετή ποικιλία. Στο IKEA λοιπόν του Κηφισού εκείνο το διάστημα και μάλιστα αρκετά από τα ράφια που μπορεί να πετύχετε να δείτε σε διάφορα πλάνα είναι και άδεια λόγω. Άδεια. Είναι και άδεια ορισμένα από αυτά τα ράφια σε κάποια σημεία λόγω της όλης κατάστασης. Τώρα που το συνειδητοποιώ και βλέπω τα πλάνα έτσι μαζεμένα, νομίζω σας δείχνω πάρα πολύ λευκό, σας δείχνω πάρα πολύ ανοιχτόχρωμες επιλογές. Δηλαδή πράγματα ειλικρινά τα οποία θα τα αγόραζα και εγώ που μου τραβάνε το μάτι. Σας δείχνω δηλαδή πολύ φυσικές αποχρώσεις σε ξύλο. Θέλω σε αυτό εδώ το σημείο να πάμε να δούμε μαζί, για μένα τουλάχιστον, ίσως την πιο όμορφη σύνθεση σε ντουλάπα, την οποία εγώ την τράβηξα σε βίντεο για να την έχω. Για να την έχω, καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω. Μου άρεσαν τόσο πολύ αυτά τα σιρτάρια τα οποία έχουν μπροστά την πρόσωψη, τη γυάλινη, και μπορείς να δεις τι γίνεται μέσα. Βέβαια είναι δίπολο αυτό, διότι αφού είναι γυάλινη και βλέπεις τι έχει μέσα, πρέπει αυτό που έχεις μέσα να είναι περιποιημένο, να μην είναι όπως και όπως. Επίσης μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η σύνθεση που τραβάς έξω και είναι αυτό το καλάθι το οποίο κρέμεται από κάτω. Πόσο όμορφα μπορείς να αποθηκεύσεις πράγματα στην ντουλάπα σου. Η σύνθεση αυτή για μένα είναι top. Επειδή προσωπικά πιστεύω ότι στις λεπτομέρειες κρίνεται έτσι όλη η διαφορά και κάνουμε όλη τη διαφορά, μου τράβηξαν πάρα πολύ την προσοχή αυτά τα λευκά τα χερούλια, το σετάκι. Τι ωραία που έρχονται και μπαίνουν στα πορτάκια
στο έπιπλο αυτό του μπάνιου και πόσο όμορφα δείχνουν και όλη αυτή η αντίθεση που γίνεται, τέλος πάντων μου άρεσε πάρα πολύ. Όπως μου άρεσε πάρα πολύ και το set dispenser για μπάνιο, το οποίο φανταστικό, είναι μαύρο με χρυσό από πάνω. Θεωρώ ότι τέτοιου τύπου σχέδια, να πω την αλήθεια μου, περισσότερο έβρισκα στο Zara Home μέχρι στιγμής. Δηλαδή μου έκανε τρομερή αίσθηση ότι υπήρξε ένα τέτοιο σχέδιο, όπως μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη αίσθηση στο προηγούμενο βιντεάκι που σας είχα ανεβάσει από την πρώτη βόλτα στο Ikea. Αν δεν το έχετε δει, θα το έχω και αυτό με link εδώ από πάνω, να μπείτε να το δείτε. Όπου είχε τα έπιπλα αυτά τα μπαμπού που σας είχα δείξει και την πολυθρόνα, την κουνιστή. Μου έκανε έτσι λίγο εντύπωση, ίσως ήταν. Είχα να πάω πάρα πολύ καιρό στο Ikea από κοντά και πραγματικά θεωρώ ότι έχει ανέβει πάρα πολύ η ποιότητα των προϊόντων που έχω. Και εδώ πάμε και στις πολυθρόνες που σας είπα στην αρχή του βίντεο ότι πραγματικά μου τράβηξαν την προσοχή. Τις βρήκα εξαιρετικά ποιοτικές, αλεφάντζαλ να λέγονται. Μου κάνει και λίγο, έτσι μου κάνει λίγο αραβική η ονομασία που σίγουρα δεν είναι. Τέλος πάντων στα 2,49 έχει δύο επιλογές να κάνεις. Πραγματικά πρώτα κοίταξα την πρώτη καρέκλα και ειλικρινά θα έλεγα ότι αν χρειαζόταν να έβαζα έτσι ένα μικρό γραφείο κάπου στο σπίτι, είναι τόσο μαζεμένη σαν καρέκλα γραφείου, τόσο καλής ποιότητας, δερματίνει αυτό το ύφασμα από πάνω, τόσο όμορφο και μοντέρνο σχέδιο. Ειλικρινά θεωρώ ότι θα μπορούσε να σταθεί για πάρα πολύ καιρό σε οποιοδήποτε χώρο, όχι μόνο σε κάποιο γραφείο, σίγουρα βέβαια σε κάποιο γραφείο, αλλά και για μέσα στο σπίτι, για να κάνετε μία γωνιά και να έχετε κάποιο γραφείο δικό σας κτλ. Τα βρήκα φανταστικά και τα δύο μεροδάκια, σε πιο ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις το ένα και σε λίγο πιο σκούρες, σε λίγο πιο αντρικές θα έλεγα αποχρώσεις η δεύτερη πολυθρόνα. Και αφού είμαι και η μανούλα, σας έχω ορισμένα πλάνα από το παιδικό τομέα του Ikea, πάρα πολύ όμορφα πραγματάκια, πάρα πολύ όμορφα κρεβατάκια αν θέλετε να διαλέξετε. Η σύνδεση συγκεκριμένη η οποία είναι σε πυργάκι και την έχει και σε απλωμένο τοπο σύνδεση είναι αυτά τα ραφάκια τα οποία μέσα βάζει αυτά τα πλαστικά, τα κουτιά, τα οποία είναι τρομερά. Είναι φοβερή λύση αποθήκευσης για παιδικό δωμάτιο. Γλιτώνεις πάρα πολύ χώρο και μπορείς ταυτόχρονα να έχεις και κατηγοριοποιημένα τα παιχνίδια μέσα εκεί και να μην χρειάζεται να τα ανοίγεις τεράστια ποικιλία στα κουτιά αυτά. Οπότε να φτιάξετε και το συνδυασμό που θέλετε εσείς αναλόγως της διακόσμησης που έχετε στο παιδικό δωμάτιο. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό το βιντεάκι από IKEA. Μην ξεχάσετε να πατήσετε το like, βοηθάει πάρα πολύ αυτό το κανάλι, το μικρό το δικό σας το like, με ξέρετε. Περιμένω σίγουρα τα σχόλιά σας να μου πείτε τη γνώμη σας, τι σας άρεσε περισσότερο, αν συμφωνείτε με κάποια πράγματα που μου άρεσαν και εμένα. Αν έχετε ήδη αγοράσει κάποια πράγματα και τα έχετε και εσείς στο σπίτι σας, πάντα με ενδιαφέρει να ακούω τη γνώμη σας. Τι θα κάνατε διαφορετικά, ίσως αν δείτε κάτι που σας τράβηξε την προσοχή, αλλά λέτε ή μήπως τα έχουν κάνει τέλεια εκεί πέρα αυτή στο Ikea με τα εκπληκτικά, τα φοβερά, τα μυαλά. Αυτά λοιπόν από μένα, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά μέχρι το επόμενο βιντεάκι, το οποίο θα ανέβει πάρα πολύ σύντομα. Φιλιά πολλά, γεια!